Καλησπέρα από ομάδα Angels. Είχαμε λοιπόν την πρώτη μας καταγγελία για ένα περιστατικό στα Πετράλωνα. Ένα σκυλάκι που ζει μόνιμα σε μια ταράτσα, σε πολύ κακή κατάσταση, μέσα στις ακαθαρσίες του, χωρίς φαγητό και νερό. Οι γείτονες μας ενημέρωσαν ότι του πετάνε οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια για να φάει φαγητάκι και ότι πρέπει να επέμβουμε άμεσα. Μας παρακάλεσαν οι άνθρωποι να πάμε εκεί πέρα να επιληφθούμε της κατάστασης και μάλιστα τα χαρακτηριστικά τους λόγια ήτανε «Ελάτε να το σώσετε, δεν μπορούμε να το βλέπουμε άλλο έτσι». Έστειλε λοιπόν η ομάδα από εκεί πέρα ανθρώπους δικούς μας να παρακολουθήσουν και να βεβαιώσουν την κατάσταση. Θα δείτε παρακάτω λοιπόν τι βεβαιώσαμε και πώς έγινε η επιχείρηση. Το πρώτο μας περιστατικό, αυτό είναι το σκυλάκι, ο Γκάντελφ, αδυνατισμένο, το καλιασμένο βασικά. Ρίξαμε τώρα, δεν πειράζει, ρίξαμε. Ρίξαμε. Εδώ κοίτα χάλι. Εδώ κοίτα χάλι. Ναι. Κοίτα εδώ χάλι. Και αυτή εδώ η κοπέλα τώρα προσπαθεί να μας πείσει ότι το σκυλάκι το πρόσεχε και ότι το έψαχνα να το βρει σπίτι, αλλά ξέχνα για να ταΐσει προφανώς. Να φάει τα προστιματάκια τώρα τα πρώτα και μετά βλέπουμε για το μεγάλο. Θα μας σχέσουνε για το βίντεο, λες? Όχι, αυτό δεν θα δείξουμε πρόσωπα. Λοιπόν, η κοπέλα που έχει το σκυλάκι δεμένο και ζατσμένο στο μπαλκόνι είναι μέσα στο περιπολικό τώρα. Να τα βλέπουνε μερικοί, να τα βλέπουνε. Για να μην το αφήνουμε έτσι. Και οι γείτονες που σας ενημέρωσαν δεν σας είπαν ότι το σκυλί ήταν στην κάτω ταράτσα. Και τον βάζανε μέσα. Δεν θα σκοπιός. Και πετάγανε. Αλλά μας είπανε πάρα πολύ. Και πετάγανε φόλες. Πού είναι σε οπτική επαφή. Στους τελευταίους περίπου 3 μήνες. Και το έκανε στην άλλη ταράτσα. Γιατί πετάγανε φόλες. Μας παρακαλέσαμε να σε πάρουμε στο τμήμα. Σώστε το μας. Σώστε το. Ποιος. Γιατί δεν μου έκανε κάποιος τίποτα στον καιρό. Το λυπάμαι του πετάω φαΐ. Το λυπάμαι του πετάω φαΐ. Και μόλις το πήραμε, είναι μέσα στα μάξι και ξεκινάμε να το πάμε για να φιλοξενηθεί. Είναι πολύ. Έλα εδώ αγάπη μου. Έλα. Έλα αγάπη μου. Μπράβο, είναι πολύ χαρούμενος. Εδώ με το φίλο του Μαθαίο. Και έχουμε και την ψυχούλα.
προσοχή, η κακοποίηση πρέπει να σταματήσει άμεσα. Όποιος δεν συμμορφώνεται, θα φροντίζουμε να έχει όλες τις κυρώσεις του νόμου. Στην δράση του βίντεο επιβλήθηκαν 600 ευρώ την ίδια μέρα και θα περάσει η εισαγγελέα όπου θα της επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο των 30.000 ευρώ που είναι για παθητική κακοποίηση. Ερχόμαστε για όλους εσάς τους υπόλοιπους που νομίζετε ότι μπορείτε να κακοποιείτε και να βασανίζετε ψυχές χωρίς να τιμωρήσετε. Μήνυμα λοιπόν από ομάδα Angels. Θα τιμωρηθείτε όλοι όσοι κακοποιείτε τα ζώα σας. Όλοι. Θα σας βρούμε και θα φροντίσουμε να πληρώσετε τα 30 χιλιάρικα που επιβάλλει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Να το θυμάστε καλά. Ερχόμαστε για εσάς.